Μετά τον Γερμανό πρέσβη που αναφερόμενο στο χάρτη Μπαχτσελή τόνισε πως οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας είναι απαράδεκτη, ήρθε πριν από λίγο και η σειρά του State Department. Η κυριαρχία και η εδαφική ακυρεότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται. Η θέση μας σε αυτό είναι ξεκάθαρη, τονίζει εκπρόσωπος του State Department αναφορικά με τη δημοσιοποίηση από τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγί Περτογάν τουρκικών χαρτών που απεικονίζουν πολλά νησιά του Αιγαίου, καθώς και την Κρήτη, ως τουρκικά εδάφη. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελή είχε φωτογραφηθεί με τον συγκεκριμένο χάρτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα γραφεία των Γκρίζων Λύκων, η οποία είναι το παρακλάδι του κόμματός του. Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών για το εάν η Ουάσιγκτον ανησυχεί για την εμπέδωση ενός εθνικιστικού και αναθεωρητικού κλίματος στη γειτονική χώρα, ο εκπρόσωπος του State Department ξεκαθάρισε με τον πιο σαφή τρόπο ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται. Βέβαια, για να μην χαλάσει το προξενιό, συνεχίζοντας, επανέλαβε την πάγια θέση της Ουάσιγκτον, η οποία καλεί τους δύο νατοικούς συμμάχους να εργαστούν με διπλωματικό τρόπο για την επιλύση των διαφορών τους και να απέχουν από ρητορική που μπορεί να οδηγήσει στην αναζωπήρωση των εντάσεων. Πάντως, οι Τούρκοι συνεχίζουν το βιολί τους. Το μέλος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Σεμίχ Γιαλσίν, απάντησε στον Έλληνα Πρωθυπουργό Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον χάρτη, ο οποίος είναι στην ημερήσια διάταξη. Το μισό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Biden, πιόνι του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, πανικοβλήθηκαν όταν είδε τον χάρτη των νησιών του Αιγαίου που παρουσίασε ο Ολκού ο Κακλαρή στον αρχηγό του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Γνωρίζοντας ότι τα νησιά του Αιγαίου δωρίστηκαν στην Ελλάδα από δυτικές χώρες, ο Μητσοτάκης τρομάζει κάθε φορά που το θέμα εμφανίζεται στην τουρκική κοινή γνώμη. Δεν αρκεί να καταλάβουμε τι μήνυμα δόθηκε στο Μητσοτάκη με το χάρτη των νησιών του Αιγαίου που παρουσιάστηκε στον κύριο Μπαχτσελή. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η υποστήριξη του τουρκικού έθνους, του πραγματικού ιδιοκτήτη των νησιών του Αιγαίου, σε αυτόν τον χάρτη. Είναι φυσιολογικό ο κ. Μητσοτάκης που πιστεύει ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικό πλοίο να φοβάται τη στάση του MHP που υπερασπίζεται τα απαραίτητα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και αντανακλά την ισχυρή φωνή της συνείδησης του έθνους, ανέφερε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.